Δεν θα πω για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Τα είπε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Νίκος ο Καραθνασόπουλος. Εξάλλου, το ιδιωτικό χρέος τραβάει την ανηφόρα και η πλειοψηφία του λαού βιώνει την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τα υψηλά επιτόκια στα στεγαστικά που δεν μπορούν να ξεπληρωθούν και υπάρχει ο κίνδυνος πολλοί να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία για να κερδοφορήσουν τράπεζες, κοράκια και άλλα. Αλλά και την κατασταλτική αυθαιρεσία και προκλητικότητα. Μην προκαλείτε όμως. Θα πάω στη δεύτερη τροπολογία, από εκεί θα ξεκινήσω και κυρίως γιατί θέλω να αναφερθώ στη Λάρκο, στο άρθρο 4. Ο κύριος Υπουργός μας λέει ότι οι εργαζόμενοι βοηθήθηκαν γενναία από την κυβέρνηση. Πώς, σας ρωτάμε, με το να βρεθούν στο δρόμο άνεργοι, έχουν δουλέψει δεκαετίες και τους αρπάζεται ακόμα και μέρος από τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, ακόμα και από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους. Οι άλλοι σακατεύτηκαν σε εργατικά ατυχήματα. Τους ζητάτε να συμβιβαστούν εξοδικαστικά. Όμως είναι σκληρό από άνθρωπο και προκλητικό να μην προβλέπετε τίποτε για αυτούς που σακατεύτηκαν, τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα. Δεν μπορούν να ξαναδουλέψουν. Και λέτε, δεν δικαιούνται αποζημίωση. Το ίδιο και σε αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν, όμως δεν πήραν την αποζημίωση που δικαιούνται. Τελικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σαν συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ήταν και είναι υπεύθυνη για τη διαχρονική απαξίωση της ΛΑΡΚΟ και τα αποτελέσματα αυτής συμπεριλαμβανομένων και των εργατικών ατυχημάτων. Έχετε φέρει πλειάδα τροπολογιών για τη ΛΑΡΚΟ και κάθε φορά αυτές οι τροπολογίες την απαξιώνουν ακόμα πιο πολύ ώστε να δοθεί τσάμπα. Ποτέ δεν ενδιαφερθήκατε για τον εξυγχρονισμό της, την ανάπτυξή της, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων και προτάσεις είχατε πολλές και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ωστόσο να πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε συγκεκριμένες προτάσεις και με την ομιλία του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, ώστε να συμπεριλάβεται στο άρθρο 4 και ανεξάρτητα από επιμέρους διαφωνίες μας να ψηφίσουμε σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, αρκεί αυτό να διασφαλίζει πραγματικά ότι οι εργαζόμενοι θα βγουν από την ανασφάλεια και θα εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην εργασία, ότι θα τους καταβληθεί στο ακέραιο ο μόχθος τους. Δεν μας έχετε απαντήσει. Μέχρι την ψηφοφορία θα περιμένουμε. Σε ό,τι αφορά την πρώτη υπουργική τροπολογία, θα πω ξεχωριστά για κάθε άρθρο. Το πρώτο άρθρο αφορά την παραχώρηση στην περιφέρεια το δικαίωμα χρήσης Αιγιαλού και παραλίας για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Τι κάνει δηλαδή? Ουσιαστικά καθιστά την περιφέρεια μεσάζοντα στην εμπορευματοποίηση της παραλίας Αιγιαλού. Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι ότι θα παραδώσει σε επιχειρηματίες, όπως κάνουν και οι περισσότεροι δήμοι σε όλη την Ελλάδα, στους ιδιώτες, αλλά και θα βάλει χαράτσια στο λαό και βεβαίως ταυτόχρονα περιβαλλοντική υποβάθμιση θα είναι το αποτέλεσμα. Εμείς το άρθρο 1 το καταψηφίζουμε. Το άρθρο 4 για τις επιτροπές αρρωγής, ο ρόλος τους είναι η διαχείριση της αντιλαϊκής πολιτικής που και στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας κριτήριο είναι η αντίληψη κόστους ωφέλους και όχι η συνολική και χωρίς προϋποθέσεις κάλυψε 100% των λαϊκών αναγκών μετά τις φυσικές καταστροφές. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το άρθρο 7, τα οποία καταψηφίζουμε. Στο άρθρο 6, που αφορά αρμοδιότητες της διεύθυνσης κρατικής αρρωγής, το ζήτημα είναι ότι στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας πρέπει να υπάρχουν κάθετα οργανωμένες κρατικές υπηρεσίες που θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση και όλο το χρόνο.
στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Θα έχουν τις απαραίτητες υποδομές μέσα και από χρηματοδότηση να μελετούν, να σχεδιάζουν, να εκτελούν έργα οι ίδιες. Έτσι θα δίνουν βάρος στην πρόληψη και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Θα είναι στελεχωμένες με προσωπικό, έτσι ώστε οι όποιες μετακινήσεις να αφορούν ελάχιστες περιπτώσεις απόλυτα εξειδικευμένων επιστημόνων, των οποίων οι μετακινήσεις και κάθε άλλη σχετική προϋπόθεση πρέπει φυσικά να καλύπτονται. Κάτι τέτοιο δεν προωθείται από το παρόν άρθρο και αυτό λοιπόν το καταψηφίζουμε. Ωστόσο, εκφραζόμαστε με το παρόν στα άρθρα 2, 8 και 9 και υπερψηφίζουμε το άρθρο 5. Συνολικά λοιπόν εκφραζόμαστε με το παρόν σε αυτή την τροπολογία.